Ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών που φοιτούν για πρώτη φορά σε νηπιαγωγείο είτε στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2023-2024 οι οποίες θα μπορούν να γίνονται έως τις 20 Μαρτίου. Στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων θα εγγραφούν μαθητέ γεννημένοι το 2017 και στα νηπιαγωγεία νήπια και προνήπια γεννημένα το 2018 και 2019 αντίστοιχα. Πλέον πολύ νωρί γίνονται και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί βοηθάει την υπηρεσία μας αλλά και το Υπουργείο γενικότερα να προγραμματίσει έγκαιρα την ίδρυση και την λειτουργία των τμήματων της επόμενης σχολικής χρονιάς. Οι γονείς και οι κηδεμόνες θα υποβάλουν τις αιτήσεις αυτοπροσώπως στα δημοτικά σχολεία και ηλεκτρονικά στα νηπιαγωγεία. Εγγραφέ μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμε και χρειάζονται την έγκριση τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Χανίων. Ο ενδιαφερόμενο γονέα θα βρει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται στην ιστοσελίδα τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Χανίων και σε ό,τι αφορά τι πληροφορίες για τη διαδικασία που ακολουθείτε. Αφού τελειώσουν οι αιτήσει για εγγραφή, 21 και 22 Μαρτίου θα στείλουν τα σχολεία σε μας αυτά που πρέπει να στείλουν τους καταλόγους και θα ακολουθήσει η διαδικασία τη οριστικοποίηση των εγγραφών. Τα δικαιολογητικά είναι τα εξή: πιστοποιητικό γέννηση, βιβλιαρού υγεία, ατομικό δελτίο υγεία μαθητή, αποδεικτικό στοιχείο για τη διεύθυνση κατοικία, βεβαίω η φίτηση νηπιαγωγίου και πιστοποιητικό φίτηση νηπιαγωγίου για την εγγραφή στο δημοτικό. Να έχουν τα χαρτιά του όλα όσα χρειάζονται εκεί που έχουμε πολλά νηπιαγωγεία ή πολλά δημοτικά και πρέπει να αποδεικνύουν στο σχολείο ότι είναι κάτοικοι. Τη συγκεκριμένη περιοχή. Την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφή υποβάλλουν οι γονεί βάσει τη διεύθυνση κατοικία του μέσω τη ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Αν σε ένα σχολείο ζητούνται, ε, πολλ... έχουμε πολλέ αιτήσει για εγγραφέ. Το σχολείο είναι υποχρεωμένο να κρατήσει όλε τι αιτήσει εφόσον είναι στην περιοχή του. Έτσι. Όχι, έρχομαι εγώ και θέλω να γραπτώ εδώ και με γράφουν. Ε κρατάει όλες τις αιτήσει και στη συνέχεια τις στέλνει στη διεύθυνση για να κάνει η διεύθυνση την τελική κατανομή με τα κριτήρια που προβλέπονται από την νομοθεσία.